Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Υγεία, ευτυχία σε όλες τις καρδιές όλων σας. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Επανερχόμαστε έτσι δυναμικά στην δημιουργική παρέα του καλλιτεχνείου, όπου σήμερα θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ όμορφη κεραμίδα. Αφήνοντας πίσω μας το τελευταίο μας live βίντεο με το όμορφο καπέλο που ήταν από πυλό, θα συνεχίσουμε τις δημιουργίες μας πάλι με πυλό. Καλοκαιράκι έρχεται, τι πιο όμορφο από το να διακοσμήσουμε όμορφες κεραμίδες και να διακοσμήσουμε τους κήπους και τα μπαλκονάκια μας. Έτσι λοιπόν, περιμένω να μαζευτούμε. Λοιπόν, τέλεια. Καλησπέρα Σουζάνα μου, φιλιά στο Μάκη. Εύκολο το θέμα μας σήμερα, πολύ δημιουργικό. Όσοι έχετε ασχοληθεί με τον πυλό, πιστεύω να έχετε βιώσει αυτή την όμορφη δημιουργικότητα που βγάζει. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι. Καλησπέρα σε όλους σας, χαίρομαι που μαζευόμαστε. Έχω λίγο μια μηχανία, έτσι, ό,τι αφήσει αφήνει λέει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα μπούμε στο ρυθμό της δημιουργίας μας. Έτσι, μαζευόμαστε. Πραγματικά χαίρομαι. Σήμερα έχω έτσι την κάμερα ώστε να μπορείτε να έχετε καλύτερη εικόνα από την κεραμίδα, διότι αυτό που σας έχω ετοιμάσει είναι βγήκε λίγο μεγάλη, οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο αν είχα διαφορετική την κάμερα, οπότε πιστεύω να διευκολύνει και να έχετε καλή εικόνα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αφήσαμε το τελευταίο μάθημά μας με το όμορφο χειροποίητο καπέλο. Να ενημερώσω ότι τρέχει και ένας πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός με θέματα καπέλα στην ομάδα του καλλιτεχνείου μας. Κάποιες φίλες έτσι ανεβάσανε πάρα πολύ όμορφα καπέλα και τις ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους. Έχετε την δυνατότητα και εσείς που δεν έχετε πάρει ακόμη μέρος μέχρι τις 23 του μηνός να μας αναρτήσετε τη δική σας δημιουργία με ό,τι θέμα, με ό,τι υλικό θέλετε, αρκεί να είναι το καπέλο μας, έτσι, το θέμα του καπέλου. Λοιπόν, και εσείς μου λείψατε πάρα πολύ, καλησπέρα, πραγματικά. Κάναμε έτσι μια μικρή διακοπές, να πάρουμε λίγο, να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας, και επιστρέφουμε με νέες ιδέες, όσο ακόμη μας μένει και μας δίνει τη δυνατότητα, όσο μαζευόμαστε, θα έχουμε βιντεάκια. Έτσι λοιπόν, και εγώ θα είμαι στη συντροφιά σας, εδώ να φτιάχνουμε όμορφα live. Λοιπόν, όπως ανέφερα και στην δημοσίευσή μου, η ιδέα μου ήταν, η αφορμή δηλαδή για το σημερινό μας live, ήταν τα όμορφα κεραμίδια, τα οποία θα σας δείξω τα δύο από τα τρία, που μου έφτιαξε η αγαπημένη μου φίλη Μάρο Νεφέλη, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρσι λοιπόν τέτοιο καιρό, μέσα στον άγριο ρυθμό της καραντίνας, μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε αυτές τις κεραμίδες. Λοιπόν, η πρώτη και πάρα πολύ ωραία είναι αυτή με τον ανεμόμυλο. Η συγκεκριμένη κεραμίδα είναι πάρα πολύ παλιά, είναι μεγάλη η διάστασή της, αν δείτε, δηλαδή είναι από τις πάρα πολύ μεγάλες συγκριτικά με αυτή τη μικρούλα που θα κάνουμε έτσι σήμερα, και ήθελα να την φτιάξουμε έτσι λίγο ιδιαίτερη. Οπότε σκέφτηκε η Μάρο να μου κάνει αυτόν τον υπέροχο ανεμόμυλο, δείτε πόσο εντυπωσιακό και πόσο λεπτομέρειες έχει δουλέψει.
Έτσι, η ρόβα, η πόρτα, οι σκουπίτσες. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Οι κεραμίδες μπορούν να, για να τις διακοσμήσουμε με ό,τι έχει, ό,τι αγαπάμε εμείς. Έτσι, η φαντασία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε, περίπου, δεν θα φτιάξουμε ένα μόμιλο, θα φτιάξουμε μία άλλη. Έχω κάνει μία μικρή προετοιμασία. Η άλλη, η κεραμίδα που μου έφτιαξε, δείτε πόσο όμορφη είναι και αυτή, απλή λιτή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά είναι παιχνίδιμα με το μπυλό. Σχέδια, χρώματα, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και στο Pinterest από κεραμίδες. Έτσι, λοιπόν, αυτές είναι λοιπόν οι όμορφες κεραμίδες που χαίρομαι και διακοσμούν και το δικό μου μπαλκόνι. Και θα σας δείξω και μία που είχα φτιάξει με ριζόχαρτο, το οποίο έχω ονομάσει καλλιτεχνείο. Ήταν επίσης μία από τις μεγάλες κεραμίδες. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι απλά ριζόχαρτο. Και έχω εγώ επιμεληθεί λίγο το φόντο, να μοιάζει πέτρινο, το τείχος, έτσι τα λουλούδια. Αυτό. Είναι το καλλιτεχνείο μας, όπως διαβάζετε. Βέβαια είναι αντίθετα στην κάμερα σε εσάς. Όμορφα διακοσμητικά. Λοιπόν, τέλεια. Μαζευτήκαμε σιγά σιγά. Οι κεραμίδες, όπως ξέρουμε, είναι ένα ψυχρό αντικείμενο. Όπου σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τις ασταρώσουμε πρώτα. Εκτός εάν έχουμε υβριδικά χρώματα, τα οποία περιέχουν μέσα το αστάρι, γι' αυτό και λέγονται υβριδικά. Δεν χρειάζονται δηλαδή κάποια προεργασία για να μονώσουμε την κεραμίδα μας. Εάν θέλετε η κεραμίδα σας να είναι επιτυχία, να την κρεμάσετε, καλό είναι πριν φτιάξουμε οτιδήποτε, να έχουμε μεριμνήσει, να κάνουμε τρυπούλες, για να μην χαλάσουμε μετά την κατασκευή μας. Είναι κρίμα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο, δηλαδή, δύσκολο να την ανοίξουμε τρυπούλα. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε την κεραμίδα μας και θα χρησιμοποιήσω ένα αστάρι, το πρίμερ, το κοινό άσπρο αστάρι μου. Και όλο αυτό είπαμε για να μονώσουμε την επιφάνειά μας και να υποδεχτεί τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε. Έτσι, απλά και πολύ εύκολα, απλά περνάμε ένα πέρασμα από το ακριλικό μας αστάρι. Λοιπόν, η κεραμίδα που έχω φτιάξει, που είναι αυτή με το καλλιτεχνείο, η βάση της είναι ένα απλό ριζόχαρτο. Άρα, για όσους έχουν κάποιο ριζόχαρτο που έχει θέμα με μπαλκόνι και παραπέμπει σε αυτό το στυλ, μπορείτε κάλλιστα να κάνετε το απλό decoupage και μετά επάνω από την κεραμίδα να αρχίσετε και να δημιουργείτε τα στρώματα και τη διακόσμηση, είτε με πυλό, να φτιάξετε χειροποίητα εσείς λουλούδια, φράχτες, αυλή, ξέρω εγώ, ό,τι εσείς θέλετε για να μπορέσετε να διακοσμήσετε το κεραμίδι. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο εύκολο βήμα. Τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε είναι να επιμεληθούμε, να έχουμε ένα project, πώς θέλουμε να βάλουμε και πού, αν θα κάνουμε κάποια πόρτα, αν θα κάνουμε το κεραμίδι μας να έχει μπαλκόνι, ανάλογα τι θα μας αρέσει, έτσι, και πώς θέλουμε να το στήσουμε. Το επόμενο υλικό που θα χρειαστούμε φυσικά είναι ο πυλός, ακριλικά χρώματα για να το βάψουμε, ιδιαίτερα δηλαδή δεν θα χρειαστούμε πάρα πολλά υλικά,
ίσως ένα θερμοπίστολο, μια ισχυρή κόλλα για να κολλήσουμε τα στοιχεία. Επίσης κυκλοφορούν στο εμπόριο και καλουπάκια. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου τα έχω συμμαζέψει. Θα σας δείξω όμως, τα έχω εδώ δίπλα μου, που μπορείτε να βγάλετε έτοιμα καλουπάκια από πόρτα, από παραθυράκια. Πες μου. Κράτα από την άλλη κεραμίδα γιατί δεν φαίνεται. Ναι, έχω σήμερα εδώ παρέα μου λίγο το κορίτσι μου, είναι λίγο τραβαλό. Μέχρι να έρθει ο καλός μας κύριος Μάκης στην παρέα μας. Πες μια καλησπέρα, Βασιλένια μου. Καλησπέρα. Να σε ακούσουνε. Μη φοβάσαι, βγάλε τη μάσκα σου. Μη φοβάσαι, μη τρέπεσαι. Λοιπόν, δεν πειράζει, αυτό το πρώτο βήμα είναι εύκολο, γι' αυτό και δεν αγχώνομαι να σας το δείξω. Έτσι, λοιπόν, εφόσον έχουμε μονόση, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαιτερότητα. Το αστάρι λειτουργεί σαν μόνωση, είπαμε. Γρήγορα, γρήγορα θα το στεγνώσουμε. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι κυκλοφορούν σχέδια πάρα πολλά. Έτσι ενδεικτικά θα σας δείξω ένα ριζόχαρτο που έχει πόρτα, παράθυρο, λουλούδια, το οποίο άνετα μπορείτε να το κόψετε, να το προσαρμόσετε στη διάσταση που έχει το κεραμίδι σας ή αν είναι και αν όχι και κεραμίδι, ακόμη και σε MDF, με ένα ξύλινη επιφάνεια για να μπορέσετε να το κάνετε επιτύχιο για τον μπαλκόνι, έτσι, για να είναι λίγο πιο δυνατή η κατασκευή από ότι αν θα είναι ένας καμβάς. Είναι πιο εύθραυστο, ας πούμε, για τον μπαλκόνι. Επίσης, έχω μια πάρα πολύ ωραία σειρά από χαρτί στο καλλιτεχνείο και σύντομα θα σας αναφέρω, είμαι πολύ στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και το site. Πιστεύω καλώς έχω των πραγμάτων μέχρι τέλη του μήνα. Οπότε θα τα βρείτε όλα εκεί, τα υλικά μας. Είναι χαρτί, το οποίο δέστε τι όμορφο είναι. Έχει μπαλκονάκι και είναι δύο διαφορετικές αποχρώσεις. Και αυτό επίσης μπορεί να προσαρμοστεί επάνω σε κάποια επιφάνεια, ακόμη και σε κεραμίδι, και είναι πολύ εύκολο και όμορφο στο να αναπτύξετε μετά όλο το υπόλοιπο ύφος και να βγάλετε ένα πάρα πολύ όμορφο και εύκολο αποτέλεσμα σε κεραμίδα. Εμείς σήμερα όμως δεν θα φτιάξουμε κάτι σε δεκουπάζ όπως έχω φτιάξει εκείνο. Θα κάνουμε κάτι λίγο πιο πολύπλοκο. Έτσι, θα σας δείξω τι έχω ετοιμάσει για να το ολοκληρώσουμε, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ότι ο πυλός είναι καλό να στεγνώσει για να μπορέσουμε πιο εύκολα να το δουλέψουμε, έτσι. Έχουμε στο σπίτι, εσείς θα έχετε άπλετο χρόνο να το ετοιμάσετε, να το σκεφτείτε πώς θέλετε να το έχετε να το στήσετε. Έτσι λοιπόν, έκανα και εγώ μια αρκετά πολύ μεγάλη προεργασία, θα έλεγα, γιατί μου πήρε αρκετή ώρα και χρόνο να φτιάξουμε αυτό το, να ολοκληρώσουμε παρέα αυτό το ιδιαίτερο με μια πάρα πολύ ωραία πόρτα, έτσι, κεραμίδι. Αυτό λοιπόν θα είναι το έργο που θα ολοκληρώσουμε εδώ παρέα σήμερα. Θα σας δείξω βέβαια εγώ τα βήματα πώς έχω στήσει το κεραμίδι μου αυτό, για να πάρετε και εσείς ιδέες και να φτιάξετε έπειτα τα δικά σας χειροποίητα κεραμίδια. Λοιπόν, πάμε λίγο την κάμερα πιο πίσω για να έχετε έτσι. Δεν είναι κάποια ιδιαιτερότητα, κάποια δυσκολία, δεν θα αντιμετωπίσετε. Το κύριο υλικό μας, είπαμε, είναι ένας πυλός, είτε ο ελαστικός του κεντράει, ή ο πυλός, ο κοινός που χρησιμοποιούμε, ο αέρος, πυλός αέρος, ο οποίος βγαίνει και σε τερακότα και στο καφέ κόκκινο, δηλαδή που είναι έτοιμος, που εκεί μπορείτε να κάνετε κατευθείαν και τα κεραμίδια σας να είναι στο καφέ κόκκινο, αλλά εφόσον θα βαφτούν όλα τα κομμάτια του πυλού, δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείτε για το τι πυλό θα χρησιμοποιήσετε, αρκεί να είναι πυλός αέρος, να μην χρειάζεται ψήσιμο, για να μπορείτε να το δουλέψετε, να το αφήσετε να στεγνώσει και έπειτα να μπείτε στη διαδικασία του βαψίματος. Έτσι λοιπόν, θα το βάλουμε λίγο στην άκρη, ώστε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα κομμάτια που θα οριοθετήσουμε και θα βάλουμε επάνω στην κεραμίδα μας, έτσι. Λοιπόν, καλώς τον, έλα. Λοιπόν, για
Για να δούμε που είναι το... Ένα. Πάρω το μπυλό μου. Έχω ήδη περίσσιο, οπότε ξεκινήσουμε με αυτό. Λοιπόν, μπορείτε να χρειαστεί να έχετε ένα μικρό πλάστη, έτσι. Εγώ έχω αυτό που είναι πιο μικρό, εσείς οτιδήποτε έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να ανοίξετε τα κομμάτια από τον πυλό σας. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχουν και έτοιμα, θα σας τα δείξω κιόλας, τα λουπάκια. Λοιπόν, είναι αυτό του στυλ που είναι παράθυρο με παντζουράκι και έχει και καλουπάκια που είναι με πόρτα. Έτσι λοιπόν θα σας δείξω που τα οποία μπορείτε να έχετε έτοιμα με αυτόν τον ελαστικό πυλό, έτσι ώστε όταν θα έχει ξεραθεί, για να του δώσουμε λίγο, να είναι λίγο, να πάρει καμπύλη και να μπει στο κεραμίδι μας, με λίγη θερμοκρασία από το πιστολάκι θερμαίνεται και παίρνει κλίση, έτσι. Το αντίστοιχο είναι και στο το παραθυράκι με τα παντζουράκια του, δεξιά και αριστερά. Οπότε στείνετε και εσείς πάρα πολύ εύκολα τα δικά σας παραθυλόφυλλα και την πορτίτσα. Βέβαια τα καλουπάκια μας είναι πιο μικρά από ό,τι την πόρτα που έχω φτιάξει εγώ. Οπότε ανάλογα το καλούπι, την κεραμίδα που θα έχουμε σαν βάση. Λοιπόν, εμείς θα φτιάξουμε δικά μας σήμερα, απλά για να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε. Θα μπορείτε να τα κάνετε και εσείς. Θα βάλουμε λίγο ένα ξύλο. Θα έχω μία επίπεδη επιφάνεια και καθαρή. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε πρώτα την πορτίτσα, την πόρτα μας. Θα προσπαθήσω να κατεβάσω λίγο και την κάμερα πιο πολύ, έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, ανοίγω το μπυλό όσο μπορώ πιο λεπτά με το χέρι μου. Τα καλούπια δέχονται και γύψο. Αυτά τα καλουπάκια είναι λίγο μικρούτσικα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να τα ξεκαλουπώσετε με το γύψο εύκολα. Αν εννοείτε γύψο, μήπως εννοείτε τη ρητίνη, το υγρό ή το γύψο που είναι σκόνη και γίνεται σαν ρητίνη. Απλά η ρητίνη, να ξέρετε ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη αντοχή από ότι ο γύψος, έτσι, ο καλλιτεχνικός γύψος. Λοιπόν, θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο μικρά τα καλούπια μας και όταν πάμε να τα ξεκαλουπώσουμε μήπως σπάσει. Δεν το έχω δοκιμάσει παρόλα αυτά, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, απλά ανοίγω ένα κανόνιστα, ένα όχι τελείως λεπτό φύλλο, για να μπορέσω να δώσω και κάποιο σχήμα επάνω. Γεια σου Νατάσα μου. Λοιπόν, οπότε σε σχέση με το μέγεθος που έχει η κεραμίδα μου, υπολογίζω πόσο μεγάλη θέλω να είναι η πόρτα μου, έτσι και αντίστοιχα το παράθυρό μου ή η μπαλκονόπορτα, όπως έχουμε φτιάξει εδώ. Θα πάρω ένα χάρακα, τον οποίο που έχω βάλει. Μακί μου, το φέρνεις, σε παρακαλώ. Χρόνια πολλά και από μένα. Ναι, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Λοιπόν, οπότε υπολογίζω να έχω και ένα εργαλιάκι για τον πυλό μου, ακόμη και ένα μαχαιράκι να έχετε, ένα κοπιδάκι, ό,τι σας διευκολύνει. Έτσι, λοιπόν, και οριοθετώ περίπου πώς θέλω να είναι, βάζοντας... Μακί, φαίνομαι εντάξει, καλά. Ναι. Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να στεγνώσει ο πυλός? Ο πυλός στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, ιδίως ο συγκεκριμένος, και τώρα όσο ζεσταίνει ο καιρός ακόμη πιο γρήγορα. Αλλά καλό είναι να αφήσετε εσείς χρόνο, να του δώσετε χρόνο, το ετοιμάζετε σήμερα και την επόμενη μέρα μπορείτε να το ολοκληρώσετε. Έτσι, απλά
Λοιπόν, θα κάνουμε μία στενόμακρη πορτίτσα, γιατί το κεραμίδι μας είναι πιο μικρό από ότι αυτό που σας έδειξα, που έκανα μεγάλη. Το κεραμίδι στηρίζεται σε ξύλο πάνω. Θα σας πω που στηρίζεται σε λίγο. Το συγκεκριμένο, επειδή ήταν ήταν αρκετά ψηλό το κεραμίδι μου και σε ένα σημείο ήταν και σπασμένο στο κάτω μέρος, δεν μπορούσα να το κάνω να πατάει καλά, οπότε αναγκάστηκα να το βάλω σε ένα χαρτόνι, έτσι, να πατήσει. Λοιπόν, ανοίξαμε, βλέπετε, ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι από τον πυλό μας και με ένα ξυλάκι από σουβλάκι, απλά ωραιοθετώ και δίνω ένα σχήμα. Αν θέλω να είναι η πόρτα μου, τα δύο φύλλα δηλαδή στην ουσία, ξεκινάω και χωρίζω. Μήπως υπάρχουν και τέτοια ελαστικά? Τι εννοεί? Αν έχουμε ελαστικά, Αναστασία... Σπάρτη. Αναστασία, δεν ξέρω, θα μας πει η Αναστασία που την είδα ότι ήρθε στην παρέα μας. Αν έχουμε από ελαστικά, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Λοιπόν, οπότε, οριοθετούμε. Τα καλούπια δέχονται και το γύψο? Θεωρώ ότι μπορούν να το δεχτούν, απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δυνατό στο ξεκαλούπωμα, μήπως θα σπάσει και αν είναι έφραυστα, έτσι. Απλά ο γύψος, με τον ελαστικό πυλό έχουμε τη δυνατότητα, είπαμε, να δώσουμε ελαστικότητα και στο καλουπάκι μας, ώστε να εφάπτει σε καλή, να μπορούμε να το βάλουμε και σε κύλη επιφάνεια. Ενώ ο γύψος, εάν στεγνώσει, πρέπει να το βάλω σε ένα επίπεδο αντικείμενο. Ωραία. Οπότε, πάμε να δώσουμε ένα σχήμα στην πόρτα μας. Απλά, με το ξυλάκι. Και ο πυλός, ξέρετε, ότι πάρα πολύ εύκολα, και άτομα που το έχετε δουλέψει πάρα πολύ, είναι της υπομονής, θέλει να του δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε, δηλαδή του δίνουμε. Δεν μας αρέσει κάτι, απλά λιένοντας επάνω και στο τέλος θα σας δείξω και πώς και με λίγη υγρασία, μπορώ να χαλάσω κάτι και να το ξαναεπαναφέρω. Λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα τώρα. Λοιπόν, απλά σχημάτισα με το ξυλάκι μου από το σουβλάκι, έτσι. Χώρισα τα επίπεδα που θέλω να έχει, παράδειγμα, η πόρτα μου. Εάν κάτι δεν σας αρέσει και όλα αυτά, απλά λιένω, επανέρχεται και ξαναδίνουμε το δικό μας σχήμα, έτσι. Λοιπόν, για αρχή, στο περίπου, θα οριοθετήσω την πόρτα μου. Ωραία. Λοιπόν, εάν τώρα θέλω να δώσω, όπως κάναμε σε αυτές τις κεραμίδες, να δώσουμε βάθος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτόκουτο και να δώσετε ένα σχήμα από την κεραμίδα, να σχεδιάσω δηλαδή τον πάτο μου, και να πάρει ένα κυκλικό, να είναι ακριβώς δηλαδή όσο είναι η κεραμίδα μου. Μα και ένα χαρτόνι έχουμε για να το δείξω. Μπορείς να μου φέρεις. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι εννοώ. Εκείνο μετά μπορούμε να το ντύσουμε πάρα πολύ εύκολα με τον πυλό. Εντάξει, ένα περτάκι. Ωραία. Λοιπόν, θα το ντύσουμε και έτσι ώστε μπορούμε εκεί επάνω να κάνουμε σκαλοπατάκια, διαβαθμίσεις επίσης πάλι με τον πυλό, και να δώσουμε, να κάνουμε στρώμα δηλαδή, και να φαίνεται ότι το πλακάκι έχει, ότι πατάει επάνω. Βλέπετε ότι έχω φτιάξει βάση από πυλό. Επίσης είναι αυτό και πάτησε πάνω η κεραμίδα μου. Εντάξει, γιατί αυτή είναι επίπεδη. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, έχω το χαρτόνι μου. Απλά θα σχεδιάσω με το μολυβάκι μου περίπου πώς θέλω
να οριοθετήσω δηλαδή επάνω το κεραμίδι μου, θα κόψω με το ψαλίδι το χαρτόκουτο, θα το ντύσουμε με τον πυλό και αυτό μετά θα κολλήσει επάνω στην κεραμίδα, στον πάτο του. Έτσι θα έχω δηλαδή ένα επίπεδο που μπορώ να κάνω και σκαλοπάτια και ό,τι εσείς θέλετε για να διακοσμήσετε την κεραμίδα σας. Έτσι λοιπόν, πολύ εύκολα. Εγώ δεν θα το κάνουμε τώρα αυτό για να μην χάσουμε χρόνο. Να περάσουμε και να ασχοληθούμε με την κεραμίδα την οποία είναι έτοιμη να τη βάψουμε. Άρα λοιπόν, φτιάχνουμε με τον πυλό μας μια πορτούλα και τώρα, εάν θέλω να... θέλω να εφάπτει, επειδή ο πυλός μας αυτός έχει υγρασία, δεν χρειάζεται να βάλουμε από κάτω κόλλα. Έτσι λοιπόν, αρχίζω και επιμένω με τα δάχτυλά μου, λιένεται ο πυλός, με αποτέλεσμα να έρθει και να κολλήσει επάνω στο κεραμίδι μου. Θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Πάνω από αυτό μετά, μπορούμε να επέμβουμε και να κάνουμε τις υποτιθέμενες πέτρες, να χτίσουμε δηλαδή γύρω-γύρω την πόρτα μας και να γίνει πέτρινη. Λοιπόν, εσείς εάν θέλετε και νομίζετε ότι δεν θα είναι ασφαλής, άνετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κόλλα ισχυρή από κάτω κατευθείαν, έτσι, για να κολλήσει καλύτερα. Βέβαια σας λέω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο πυλός έχει υγρασία, οπότε θα κολλήσει πάρα πολύ εύκολα, στεγνώνοντας επάνω. Βλέπετε πόσο εύκολα εφάπτει και κολλάει. Λοιπόν, εφόσον κάναμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε γύρω-γύρω ανοίγουμε πάλι κομμάτι με τον πυλό. Καλύτερα να σηκωθώ. Λοιπόν, και εφάπτω πάλι τον πυλό μου και θα γίνει ένα με την πόρτα μου. Μπορείτε να το κάνετε και καμπυλωτό, ό,τι σχήμα θέλετε εσείς στην πόρτα σας, έτσι. Τώρα, εγώ θα το δουλέψω, απλά σας δίνω την ιδέα και πιο καλέστε τα έπειτα, εσείς θα το δουλέψετε. Λοιπόν, θα το κάνω γύρω-γύρω. Βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολος ο πυλός, λιένει ακριβώς και δεν κολλάει στα χέρια μου. Δεν αφήνει καθόλου υλικό. Το σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ότι ο άλλος ο πυλός που ασπρίζει. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και στη συνέχεια από δίπλα. Ανοίγω τον πυλό μου και εκεί που ενώνει πολύ εύκολα, χωρίς κάποια δυσκολία, λοιπόν, ξαναπατώ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο πυλός μου, όπως βλέπετε εδώ, να εφάπτει επάνω στην κεραμίδα μου. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι θα βοηθηθεί πάρα πολύ εύκολα και θα κολλήσει, θα γίνει ένα με το κεραμίδι μου. Ωραία. Λοιπόν, και φτιάξαμε μια πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη πόρτα. Τώρα, επίσης με το ξυλάκι από το σουβλάκι, εμένα με διευκολύνει πάρα πολύ, θα αρχίσω
και θα κάνω τον ίδιο με τον ίδιο τρόπο, θα πιέζω ακανόνιστα για να φτιάξουμε το σχήμα της πέτρας και να μοιάζει ότι είναι πέτρινη. Βέβαια, όσο είναι άσπρο και δεν έχουμε ακόμη το ολοκληρωτικό μας αποτέλεσμα, δεν δείχνει ότι είναι όμορφη αυτή η πόρτα. Όταν όμως θα τη βάψουμε, θα της βάλουμε τα κατάλληλα υλικά χρώματα, το πόμολο. Αν θέλουμε να το κάνουμε με σπιτική πλαστελίνη, γίνεται? Με σπιτική πλαστελίνη. Δεν ξέρω κατά πόσο ανθεκτικό θα είναι όλο αυτό, γιατί ένα κεραμίδι θα διακοσμεί το μπαλκόνι μας, έτσι, το οποίο θα έρθει σε δυσκολία με τον ήλιο. Ο ήλιος ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός, αρχίζει και καταστρέφει και αλλοιώνει και τα χρώματα. Κατά πόσο θα είναι ανθεκτικό, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω. Όχι ότι και με τον πυλό και με τα χρώματά μου δεν θα διαβρωθούν αν το έχω κατευθείαν στον ήλιο, εννοείται φυσικά. Καλό είναι να προστατεύεται και να μην, είναι η απευθεία, να μην έχει η απευθείας έκθεση στον ήλιο. Λοιπόν, έτσι πάρα πολύ εύκολα, απλά, δημιουργήσαμε την πόρτα μας να στέκεται δηλαδή και να έχει μια πέτρα, η κάσα της να πω, γύρω-γύρω. Τώρα. Λάθος. Πορσελάνη σπιτική. Α, πορσελάνη. Ωραία. Άλλο αυτό, γιατί το σπιτικό φαντάστηκα μήπως μπορείτε να κάνετε και με το αλεύρι. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να ξέρω τι είχατε στο νου σας. Ναι, φυσικά και με την πορσελάνη. Κατά πόσο αντοχής είναι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχετε παρά να το δοκιμάσετε. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε τώρα την κάτω, να το δείξω εδώ, ανοίξαμε πάλι το ίδιο φύλλο, έτσι, απλά έχω βγάλει το κομμάτι από τον πυλό μου, το έχω τοποθετήσει και θα σας δείξω πώς έχω κάνει το μπαλκονάκι, που είναι επίσης πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, χρησιμοποίησα... Το άσπρο που έχεις βάλει από κάτω τι είναι? Είναι αστάρι, είναι το πρίμερ. Χρησιμοποίησα ένα ακριλικό πρίμερ. Έτσι. Λοιπόν, την κοινή χάρτινη αυγοθήκη που όλοι έχουμε, έτσι, πήρα, έκοψα το κομμάτι, τα δύο τα έκανα ένα, λοιπόν, και το έβαλα σαν στήριγμα κάτω, αν δείτε, από το μπαλκονάκι. Και όλο αυτό το έκανα για να έχει και μία ομορφιά το μπαλκόνι. Διαφορετικά θα μπορούσατε πάλι με το χαρτόνι, το χαρτόκουτο που δουλέψαμε, να το κάνετε επίσης πάλι κυκλικό. Γι' αυτό έχει την ευελιξία στο να το κάνω κυκλικό. Γι' αυτό και προτίμησα να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο. Διαφορετικά το χαρτόκουτο θα πρέπει να το σχεδιάσετε πάλι, ώστε να μπορείτε να το εφάπτετε, να εφάπτετε και να κάτσει ακριβώς σε κάτω, ώστε να κάνει τον πάτο από το μπαλκόνι μας, έτσι. Λοιπόν, έκοψα και εφάρμοσα. Κράτησα δηλαδή την πατούρα. Πάρα πολύ εύκολα με τη σιλικόνη κόλλησα επάνω στο κεραμίδι μου. Εδώ επάνω ακριβώς θα ανοίξω ένα φύλλο από τον πυλό μου. Βάλτε μου και αυτό σε παρακαλώ να ζεσταίνετε την κεραμίδι. Ωραία. Θα ανοίξω πάλι ένα φύλλο. Για να δημιουργηθεί η βάση.
πήρα λίγο, θα πάρω ακόμη λίγο. Και εφόσον το σταθεροποιήσουμε επάνω, παίρνω το κομμάτι από τον πυλό μου απομονώνω δεξιά και αριστερά το υπόλοιπο και έχω δημιουργήσει τη βάση ώστε να τα σταθεροποιηθεί. Πάλι πιέζω με τα δάχτυλα τον πυλό. Τώρα δεν το έχω κολλήσει το κάτω, γιατί βάλαμε τη σιλικόνη να είχα ξεχάσει να ζεσταθεί για να σας το δείξω ακριβώς και μου κόπηκε και το ένα το κομματάκι. Δεν πειράζει, παρόλα αυτά η φιλοσοφία με ενδιαφέρει να καταλάβετε, ώστε να έχει μια βάση και εδώ επάνω. Λοιπόν, θα πατήσουν επάνω τα ξυλάκια ώστε να φτιάξουμε το μπαλκονάκι μας. Εντάξει, και αυτά θα τα δουλέψετε, θα υπολογίσετε πόσο θέλετε να είναι το μπαλκονάκι, το ύψος, σε σχέση με το παράθυρο. Αν έχετε παράθυρο ή μπαλκονόπορτα, όπως έχω κάνει εγώ. Και θα τα ενώσετε για να κολλήσει και να βγει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα πάρω και θα θερμάνω λίγο το μπλό μου. Είναι έτοιμο παραθυράκι. Ναι, είναι ξυλάκι από σουβλάκι. Έτσι, βλέπετε ότι ο πυλός με το που ζεσταίνεται γίνεται εύκαμπτος και αμέσως μπορώ και πολύ εύκολα να το προσαρμόσω επάνω στο κεραμίδι μου. Ενώ πριν ήταν επίπεδο. Ωραία, φτάνει εκείνο. Λοιπόν, τώρα θα συσταθεί και η σιλικόνη και θα αρχίσω λίγο να τα κολλάω για να μπορείτε να έχετε κι εσείς. Λοιπόν, τέλει. Λοιπόν, αυτό είναι το σουβλάκι, το ξυλάκι μου. Μήπως ήταν εύκολο να μας πείτε πώς φτιάξατε την αντένα του μήλου στο κεραμίδι? Είναι όλα δουλεμένα με τον πυλό, τα κομμάτια. Ναι, πώς το φτιάξεις? Ναι, είναι πάλι με ξυλάκι από σουβλάκι. Ενώνουμε τα δύο. Τώρα όμως δεν έχω πολλά ξυλάκια για να σας το δείξω. Δώσε μου λίγο και αυτό. Λοιπόν, έχουμε, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παίρνω τα δύο ξυλάκια, έτσι, όλα πάντα με τη βοήθεια της κόλλας, και παίρνω, αφήνω ένα σχήμα για να είναι η ακτίνα του ανεμόμυλου και κομμάτι-κομμάτι κολλάω ξυλάκια ώστε να δημιουργηθούν και να κολλήσουν επάνω και να κάνουν τον έλικα. Θα δημιουργήσω 4 έλικες με αυτόν τον τρόπο και στη μέση θα έχω μία, να μοιάζει ότι είναι η πέτρα του από τον πυλό. Θα τα βάλω επάνω και αυτά εδώ θα δημιουργήσουν τις 4 την κέρια, το μήλο. Ναι, τον ανεμόμυλό μου, έτσι. Αυτό είναι, θα κολλήσει έτσι επάνω, ένας επάνω, δεξιά, πάνω, κάτω, και θα γίνει πάρα πολύ εύκολα. Θα σας το δείξω πάλι να το δείτε.
είναι αυτό. Τα ξυλάκια από το σουβλάκι, ενωμένα στο κομμάτι στη μέση, στο κέντρο από τον πυλό, και μας φτιάχνουν τον ανεμόμυλο. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Και μετά μπορείτε να τα βάψετε, να τα έχετε έτοιμα, για να μην σας δυσκολέψει, και να τα κολλήσετε κατευθείαν επάνω στο κομμάτι από το μπυλό για να σταθεροποιηθεί. Κομματάκι, κομματάκι, και είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο το μπαλκονάκι, έτσι. Μακί μου, φέρ το γόρι μου, έγινε. Θα μετρήσω, εφόσον τώρα είναι το παραθυράκι μου, θέλω χαμηλά να φτάσει υπολογίζω πόσο θέλω να είναι το μπαλκόνι μου και θα μετρήσω κόβω πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, να πάρω λίγο τη σιλικόνη. Αυτό με τη σιλικόνη για να μην σας δυσκολέψει. Και απλά κολλάμε. Για να δημιουργήσουμε την κατασκευή. Πού είναι το άλλο μου. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο να στεγνώσει καλά η σιλικόνη. Το είναι λίγο κοντό. Ωραία, και δημιουργούμε τα καγκελάκια. Πάντα δίνουμε λίγο χρόνο στη σιλικόνη να σταθεροποιηθεί και για να μην κάψουμε και τα χέρια μας, διότι καίει πάρα πολύ. Τα κεραμιδάκια τα φτιάξατε με πυλό? Ναι, βέβαια, θα σας τα δείξω όλα σιγά σιγά. Και εφόσον φτιάξουμε τα καγκελάκια, πάμε, ασχολήσω λίγο και αυτό τώρα όμως, μια που έχω σιλικόνη. Για να σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, όλα με τη σιλικόνη τα κολλάω. Θα προσθέσω και δεξιά και αριστερά για να κλείσει το μπαλκόνι. Εντάξει, τώρα τα έχω κάνει λίγο πολύ πρόχειρα και βλέπω ότι είναι λίγο στραβά τα καγκελάκια μου. Δεν κόλλησε και καλά. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει, μας είναι αυτή η προκατασκευή. Η κατασκευή μας η καλή είναι έτοιμη. Οπότε θέλει να του δώσουμε χρόνο να στεγνώσει. Το κεραμίδι με τι το τρυπάω για να μην σπάσει? Με τρυπάνι. Με τρυπάνι. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό. Τώρα, εάν θέλω να κάνω
του τύπου πέτρα στο κεραμίδι μου, πάλι με το κομμάτι από τον πυλό μου, απλά παίρνω, πατάω, χωρίς κόλλα επίσης, και ανοίγω φύλλο, να το πω, με τα χέρια μου. Τον πυλό μου, τον εφάπτω και τον κολλώ με το χέρι μου. Το κομμάτι έχει κολλήσει πάρα πολύ εύκολα, βλέπετε. Και επίσης με το ξυλάκι από σουβλάκι παίρνω και δημιουργώ το, σαν να μοιάζει ότι είναι πέτρινο, ότι είναι τούβλινο. Τούβλο. Τούβλο, τουβλάκι. Έτσι, πάρα πολύ εύκολα φτιάξαμε ένα εφέ που να μοιάζει ότι είναι ότι έχουμε και τούβλο στο κεραμίδι μας, στον τοίχο μας. Λοιπόν, το ίδιο μπορώ να κάνω και στην άλλη άκρη, στην απέναντι πλευρά από το κεραμίδι μου, έτσι, για απλά να την αρθώ και να το διακοσμήσω. Τώρα, με τη δική σας την φαντασία και ανάλογα το μέγεθος της κεραμίδας, μπορείτε να προσθέσετε, να βάλετε κλαδάκι, να βάλετε λουλούδια, να βάλετε ξύλο και, ή να κάνετε κορμό με τον πυλό, να κάνουμε κορμό και να βγάλουμε λουλουδάκια, ας πούμε μια τριανταφυλιά αναρριχωμένη, ό,τι εσείς θέλετε να έχει η κεραμίδα ώστε να διακοσμηθεί. Ωραία. Τώρα, επίσης, τι έχω κάνει, βέβαια, ο Θεός τραγώ είναι, δεν πειράζει. Υπάρχουν έτοιμα καλουπάκια, τα οποία μπορούμε να βγάλουμε, σπιτάκια, έτοιμα γλαστράκια, όπως έχω κάνει και εγώ εδώ στο δικό μου. Απλά βάζω τον πυλό. Έχει δηλαδή και πολλά βοηθητικά υλικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να διακοσμήσουμε τις κεραμίδες μας. Βάλτε και αυτό να ζεσταίνει για να μην κρυώνει. Έλα. Έτσι. Ξεκαλυφώνει πάρα πολύ εύκολα ο πυλός μου. Και έχω ένα έτοιμο γλαστράκι. Έτσι. Το οποίο πριν ακόμη στεγνώσει ο πυλός και θέλω να έχω διακόσμηση, το βάζω ένα δεξιά παράδειγμα, ένα αριστερά και έχω ένα έτοιμη κλαστρούλα, έτσι. Απλά σας δίνω κάποιες ιδέες. Το κεραμίδι πώς. Ορίστε. Το κεραμίδι. Τι. Πώς γίνεται. Τώρα θα φτάσουμε και στο κεραμίδι. Λοιπόν, εντάξει και με τη διακόσμηση, μπορούμε να βάλουμε γλαστράκι μέσα στο μπαλκόνι μας, όπως έκανα εγώ. Βέβαια αυτό βγήκε λίγο πιο μικρό, οπότε είναι λίγο μεγάλη κλάστρα μου για αυτό το μπαλκονάκι, αλλά παρόλα αυτά ας το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, τώρα πώς φτιάχνουμε το κεραμίδι. Εγώ στη δική μου την κεραμίδα την έτοιμη, για να της δώσω όγκο, θα δείτε, έχω βάλει φελιζόλ. Το κοινό γνωστό φελιζόλ, που έτυχε να χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές, έτσι, το έκοψα στη μέση και για να πάει το σχήμα, βλέπετε εδώ που κάνει η ένωση. Δεν με πειράζει, είναι παλιά η σκεπή μου, είναι παλιό το σπίτι μου, άρα και η φθαρμένη σκεπή είναι μέσα στα πλαίσια της κατασκευής μας. Άρα έχω ενώσει τα φελιζόλ μου, τα έχω βάλει στην επάνω πλευρά, στο συγκεκριμένο, γι' αυτό βγήκε και πολύ ψηλό, και πάνω εκεί έχω φτιάξει κεραμίδια. Τα κεραμίδια. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε και κεραμίδι. Πάρα πολύ εύκολα. Ο βοηθός για να φτιάξω τα κεραμίδια μου θα είναι το δαχτυλάκι μου. Ας κάτσω για να έχουμε... Λοιπόν. Την τριανταφυλιά πώς τη φτιάχνουμε? Πάρα πολύ εύκολα, θα σας το δείξω και εκεί. Λοιπόν, ανοίγω μία μπαλίτσα και πλάθωμα τα χέρια μου ένα πιο μεγάλο πεταλάκι, να το πω, έτσι.
Αν θέλουμε να είναι, τώρα εδώ υπολογίζουμε το πάχος που θέλουμε να έχει το κεραμίδι μας, έτσι. Δεν θέλω ούτε και πάρα πολύ χοντρό, αλλά ούτε και πολύ λεπτό, γιατί θα μας σπάσει. Άρα να έχει ένα καλό πάχος ο πυλός μου και απλά παίρνω το δαχτυλάκι μου, πιέζω επάνω και δίνω το σχήμα. Αυτό εδώ τώρα θα πάω και θα το προσαρμόσω επάνω στο κεραμίδι μου. Και συνεχίζω να φτιάχνω. Θα τα κάνω, θα τα έχω έτοιμα και μετά θα τα κολλήσουμε για να είναι πολύ πιο ισχυρά, έτσι. Μπορείτε δηλαδή να τα έχετε έτοιμα να τα φτιάξετε και μετά και με τη σιλικόνη να κολλήσει κατευθείαν ο πυλός μας. Ανοίγουμε πεταλάκι. Και όταν θα το κολλήσω θα κοιτάξω να έχει μία κλίση. Να εφάπτει το ένα με το άλλο. Εδώ δηλαδή που θα πάμε να κολλήσουμε, θα το ένα με το άλλο. Λοιπόν. Έτσι. Θέλει λίγο υπομονή. Ωραία. Και συνεχίζουμε και δημιουργούμε τα κεραμιδάκια. Αυτός είναι ο τρόπος. Βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολος. Όταν στεγνώσουν, είναι πάρα πολύ εύκολα και να βαφτούν. Ωραία. Τώρα, να μην χάνουμε χρόνο στα ίδια. Αν θέλουμε τώρα να κάνουμε μία μικρή τριανταφυλλιά, αναρριχόμενη, έτσι. Θα κάνουμε, λογικά, με τον πυλό μας. Θα δημιουργήσουμε το σκελετό, τα κλαδάκια από την τριανταφυλλιά. Την οποία, εδώ, για να μην πιέσουμε τον πυλό να κολλήσει όπως κολλήσαμε, είδατε πόσο εύκολα έχει κολλήσει ο πυλός επάνω στο κεραμίδι μου, χωρίς κόλλα από κάτω. Εδώ αναγκαστικά θα ετοιμάσω πάλι το σχήμα που θέλω να έχει η αναρριχόμενη τριανταφυλλιά μου, τα κομμάτια, τις κλάδες, μέχρι που θα ανέβει. Θα τα κολλήσω σίγουρα με μια, ή με μια ισχυρή κόλλα ή με τη σιλικόνη. Ωραία. Τώρα εγώ θα το κάνω λίγο γρήγορα, πιέζοντας χωρίς να χάνω χρόνο στην... Γιατί έχει πολλή δουλειά το κεραμίδι να βαφτεί, δεν θέλω να χάσουμε πολύ χρόνο, να μην σας κουράσω. Έτσι, γι' αυτό θα κάνω λίγο σύντομα. Και ανοίγουμε φυλλαράκι-φυλλαράκι, κλαδάκι-κλαδάκι, να κάνουμε και ένα μπουκετάκι, θα σας δείξω πάλι πώς κάνουμε τα 30 φυλλάκια. Και θα φτιάξετε μια αναρριχόμενη τριανταφυλλιά. Ωραία. Να κρατήσω και λίγο πυλό να έχω. Εκεί. Θα τη φτάσετε όπου εσείς, λογικά θα φτάσει και στο μπαλκονάκι. Τώρα δεν κολλάει για να δεν την πιέσω. Και θα φτιάξουμε μικρά τριανταφυλλάκια. Λογικά, όπως έχω δείξει, απλά θα είναι πολύ μικρότερο. Ανοίγω μικρό πεταλάκι. Στριφογυρίζω ώστε να δημιουργήσω το μίσχο στο κέντρο από το τριανταφυλλάκι μου. Και μετά πεταλάκι, πεταλάκι, όπως σας έχω δείξει και σε άλλα live, πώς φτιάχνουμε χειροποίητα λουλουδάκια, παίρνω και ενώνω και δημιουργώ τα τριανταφυλλάκια μου. Όσο μικρή είναι η τριανταφυλλιά μου, τόσο μικρό θα είναι και το μπουμπουκάκι του, έτσι. Λοιπόν, και πάω τώρα και εφάπτει, θα το κάνω να εφάπτει επάνω στο κλαδάκι μου. Και έτσι, σιγά σιγά, θα εμπλουτίσετε και την τριανταφυλλιά. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Κάναμε και τα κεραμιδάκια μας. Λοιπόν,
κάποια απορία μέχρι εδώ, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε να βάφουμε την έτοιμη κεραμίδα μας για να την ολοκληρώσουμε και να δούμε το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ο πυλός θέλει υπομονή, είναι παιχνίδισμα, κάτι που δεν σας αρέσει δεν υπάρχει πρόβλημα, το βγάζετε, το πλάφετε και ξανά από την αρχή. Λοιπόν, τέλεια, μέχρι εδώ, εφόσον δεν έχουμε και κάποια απορία, αυτό μην το υπολογίσετε, είναι το πρόχειρό μας, έτσι, εδώ θα δούμε τι έχουμε κάνει. Να σας πω ότι για να το ολοκληρώσω όλο αυτό έκανα σίγουρα πάνω από 3-3,5 ώρες, έτσι, γιατί δεν ήξερα και πώς θα το στήσω. Θέλω να πω ότι έχει χρόνο, έχει δουλειά για να βγάλουμε έτσι ένα όμορφο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στο βάψιμο της κεραμίδας μας. Ωραία. Καλησπέρα και στα κορίτσια που μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη με υγεία. Λοιπόν, δεν θα χρειαστούμε πάρα πολλά υλικά. Θα έχουμε ακριλικά χρώματα της συλλογής μας, ό,τι έχουμε εμείς, τα βασικά χρώματα, κόκκινο, πράσινο, μία βάση για τον τοίχο μας, μαύρο και λεπτομέρειες, έτσι, αυτά τα βασικά χρωματάκια. Παρ' όλα αυτά, ανάλογα τι χρώμα θέλετε να έχετε, άλλος μπορεί να θέλει να την κάνει νησιώτικη, άρα θα χρησιμοποιήσει άσπρο μπλε. Εμείς θα την κάνουμε λίγο με λίγη ένταση σήμερα, γιατί εγώ είμαι λίγο του χρώματος, έτσι. Πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε για αρχή. Θα χρησιμοποιήσω ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα ivory. Είναι ένα αρκετά beige χρώμα προς κίτρινο, κοντά στο τάφι με τα υβριδικά χρώματα για όσους το γνωρίζουν. Απλά είναι λίγο, λεμονίζει λίγο περισσότερο αυτό. Και επειδή θα κάνουμε και μια ωραία παλαίωση στο κεραμίδι, να το κάνουμε τελείως παλιό, θα μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός που αφήνει αυτό το χρώμα, το ivory. Έτσι λοιπόν, άμα άνοιγε κιόλας, θα πάμε να βάψουμε καλά την βάση. Ξέχασα και το... Λοιπόν... Α, ωραία είναι. Είμαστε καλά στην ώρα, είναι 7. Άρα έχουμε μία ώρα να το βάψουμε. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα μου. Προσπαθώ να σας δείξω έτσι εύκολες τεχνικές, με εύκολα υλικά, τα οποία έχουμε και όλοι στο σπίτι μας. Εγώ σιγά σιγά θα αρχίζω να βάφω. Ξεκινάω από τη βάση που έχει το πίσω μέρος, δηλαδή θα βάψουμε πρώτα από τον τοίχο και όπως δουλεύουμε στη ζωγραφική που ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω, έτσι θα δουλέψουμε και την κεραμίδα μας, δηλαδή θα δουλέψουμε από πίσω, από το βάθος, έτσι για να φτάσουμε και να ολοκληρώσουμε τα μπροστινά κομμάτια που εξέχουν, έτσι τα πιο ιδιαίτερα, όπως είναι το μπαλκόνι μας, όπως είναι εδώ μια λαμπίτσα που έχω κάνει, όπως είναι η σκεπή μου, έτσι. Πάμε λοιπόν να βάψουμε. Χρησιμοποιώ ακριλικά χρώματα. Τώρα θέλω λίγο την υπομονή σας. Εντάξει, ίσως είναι λίγο κουραστικό το να βλέπετε εμένα να βάφω. Δεν μπορούσα όμως να κάνω κάτι. Δεν ήθελα να τη βάψω και την κεραμίδα. Σκοπός είναι να δείτε το μάθημα. Έτσι... για να καταλάβετε τη φιλοσοφία, πώς γίνεται εύκολο. Απλά είπαμε, όπως είπα και από την αρχή, είναι ένα παιχνίδισμα με τον πυλό. Μπορείτε να φτιάξετε πάνω σε ξύλινο, σε ξύλο MDF, να κάνετε έτοιμα δικά σας επίπεδα διαφορετικά μεγέθη και να μοιάζουν σαν να είναι κεραμίδα, γιατί και οι κεραμίδες πλέον είναι τις εύρετες, έτσι, δεν βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα αυτού του στυλ παλιές κεραμίδες. Εγώ έτυχε, είχα από τη γιαγιά στο χωριό και μείνανε κάποιες και ήταν η διαφορμή και η ιδέα να σας δείξω αυτό το υπέροχο μάθημα.
εύκολα, γρήγορα. Δεν κοιτώ να έχω κάποια ιδιαίτερη κάλυψη στο πρώτο χέρι. Το πρώτο χέρι πάντα το κάνουμε πιο γρήγορα. Έτσι, πιστεύω να βλέπετε. Έγινε, Ελένη, κανένα πρόβλημα. Το βίντεο ούτως ή άλλως θα ανακοινωθεί, θα αναρτηθεί και μπορείτε να το δείτε όσες φορές εσείς επιθυμείτε. Και ελπίζω να σας βοηθήσουν οι συμβουλές και οι οδηγίες να φτιάξετε και εσείς τα δικά σας υπέροχα καλοκαιρινά κεραμίδια. Λοιπόν, λίγο να γυρίσω, να βλέπω. Βλέπετε ότι και το χαρτί από την αυγοθήκη μου βάφεται πάρα πολύ εύκολα. Επίσης τα κομμάτια αυτά που φαίνονται σαν ξύλα είναι πάλι, αυτό δεν σας το έδειξα, πυλός, το οποίο είναι απλά το δημιούργησα πολύ εύκολα. Δημιουργείς έτσι να φαίνεται ότι είναι απλά σαν ξύλο και το τοποθετούμε επάνω και πάρα πολύ εύκολα βλέπετε ότι προσαρμόζει και φαίνεται ότι είναι η βάση από το ξύλο. Έτσι. Έχει φαντασία να έχετε, μπορείτε να δημιουργήσετε πάρα πολύ όμορφα κεραμίδια. Ένα ωραίο λεμονοκίτρινο χρώμα σαν βάση. Λοιπόν, βλέπετε ότι όσο μπορώ πιο γρήγορα. Πραγματικά τα κομμάτια του πυλού κολλήσανε χωρίς κόλλα όπως σας τα έχω δείξει. Είπαμε ότι ο πυλός μας έχει υγρασία, οπότε στεγνώνοντας γίνεται ένα με το κεραμίδι μου. Έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ας βάψω λίγο καλά και τη βάση από τον μπαλκόνι μου. Βλέπετε τι ωραία έχει σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό και δουλεύουμε καλά. Ενώ αν το φτιάχναμε σήμερα δεν θα μπορούσα να σας το ολοκληρώσω. Βλέπετε ο κόπος μου είναι διπλός. Αλλά για να έχετε μια σωστή εικόνα από όλη την ολοκλήρωση του έργου θεώρησα να σας το έχω έτοιμο. Αυτός και ο μόνος είναι ο λόγος, έτσι. Και φυσικά είναι και πιο σωστή η δουλειά. Δεν την έκανα γρήγορα, βιαστικά. Λοιπόν, ωραία μέχρι εδώ. Τώρα, πάμε να περάσουμε, να βάψουμε την πόρτα μας. Ωραία. Τώρα, να μαζέψω λίγο το χρώμα μου. Θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, πιστεύω.
βλέπα. Να και κάτι που ξεκόλλησε. Δεν πειράζει. Η σιλικόνη να είναι καλά. Θα ξαναμπεί. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε με ένα χρώμα μόκας, έτσι, το χρώμα της μόκας, που είναι ένα ωραίο επίσης χρώμα, να κάνουμε τα κεραμίδια και ξεκινήσουμε από τα κεραμίδια. Θα βάλουμε και λίγο μπορντοκόκκινο μετά για να τα κάνουμε όσο μπορούμε πιο φυσικά. Τώρα εσείς στο σπίτι με κάθε λεπτομέρεια θα βάψετε πολύ καλά και με λεπτότερο πινέλο. Απλά εγώ για να μην ρίχω χρόνο τριβώ, θα κάνω λίγο πολύ γρήγορα. Είδατε πόσο όμορφο χρώμα βγαίνει και το χρώμα της μόκας. Έτσι ακριβώς, φανουρία μου, ο πυλός πραγματικά έχει πάρα πολύ δουλειά. Σας είπα ότι έκανα σίγουρα 3,5 ώρες για να στήσω αυτό το κεραμίδι και να μπορέσω να σας το παρουσιάσω, διότι ο πυλός θέλει και χρόνο να στεγνώσει πάνω απ' όλα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, όσο περισσότερο δουλεύουμε και προσθέτουμε και υλικά και δουλειά περισσότερη, φυσικά και το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει, έτσι, θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακό. Πάντα. Λοιπόν, λίγο να το γυρίσω να βλέπω τι έχω αφήσει. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και στις βάσεις που έχω βάψει, τις ξύλινες. Και θα βάψω και λίγο και αυτό το έχω βγάλει με καλουπάκι, έτσι, τα καλούπια μας είναι επίσης πολύ καλή βοηθή στο να βγάλουμε όμορφα σχεδιάκια. Λοιπόν, τώρα γρήγορα να βάψουμε και το τη σκεπή, το ξύλο της σκεπής μας, το οποίο θα το κάνω αναγκαστικά σε καφέ ανοιχτό. Χρησιμοποιήσω ένα καφέ ανοιχτό. Το φαναράκι πώς το έφτιαξα, να είδατε, σας ξέχασα να το πω. Απλά με ηλεκτρολογικό σύρμα, καλώδιο, έκανα μία, να δω αν έχω εκεί, να θα έρθει σε λίγο ο Μάκης, θα μου φέρει και θα σας το δείξω, πάρα πολύ εύκολο. Και πάλι με το χαρτί από τον πολτό, εδώ από την τέτοιο, έκανα ένα μικρό έτσι σαν φαναράκι, απλά το κόλλησα και εδώ έβαλα το σύρμα. Δεν είναι κάτι δύσκολο για να κρεμαστεί. Λοιπόν, με λίγο καφέ, ανοιχτόχρωμο καφέ, δεν ήθελα πολύ σκούρο. Α,
έτσι μέχρι εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα Αργυρό, καλησπέρα Ελένη. Χαίρομαι που μαζευόμαστε έτσι και άλλα άτομα στην παρέα μας. Λοιπόν, όσο στεγνώνουν αυτά τα κομμάτια που βάψαμε, πάμε να επιμεληθούμε λίγο πάλι το φόντο που έχει το παράθυρο. Είπαμε από πίσω προς τα μπροστά θα δουλέψουμε. Να πάρω ένα λίγο λεπτότερο πινελάκι. Καλό ήταν αν είχα λίγο μεγαλύτερο περιθώριο, γιατί έκανα εγώ το σταυρό στα παράθυρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια ωραία κουρτινούλα, ας πούμε, ή να βάλουμε και κουρτινούλα από κάτω. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί όμως, οπότε κόλλησα και δεν. Εσείς όμως μπορείτε να το κάνετε. Ή να κάνετε μια, ζωγραφική από κουρτίνα, ζωγραφισμένη κουρτίνα. Αν θα κάνουμε ζωγραφισμένη κουρτίνα, θα πρέπει να κάνουμε ένα σκούρο φόντο. Ας κάνω λίγο εγώ να δούμε αν θα μου βγει. Έτσι γρήγορα γρήγορα να σας το δείξω. Ας βάψουμε λίγο. Και λίγο μαύρο να πάρω. Για να μπορεί να φανεί η άσπρη μου κουρτίνα. Γι' αυτό βάφω μαύρο, έτσι. Όχι τίποτε άλλο. Την τεχνική της κουρτίνας την κάνει εξαιρετικά η κυρία Έφη Καμπουρέλη. Θα μπορέσετε ανά πάσα στιγμή να αναζητήσετε στο YouTube, στο κανάλι της, πατώντας τεχνική εφέ κουρτίνας. Είναι εξαιρετική η τεχνική της. Βέβαια εδώ δεν έχουμε μεγάλη επιφάνεια για να σας το δείξω, έτσι. Εκεί όμως η κυρία Έφη μας δείχνει πάρα πολύ ωραίο και εύκολο τρόπο πώς θα δημιουργήσετε τις δανδελίτσες κουρτινούλες. Λοιπόν, δεν θα το κάνω πολύ. Εδώ θα το κάνω πιο φωτεινό. Ναι, Μάκη, θα χρειαστώ λίγο νεράκι γιατί δεν πήρα. Το κεσεδάκι μου να μου φέρεις. Ωραία, ευχαριστώ. Απλά αμέσως βλέπετε ότι έχει πάρει ήδη βάθος, έτσι, με το μαύρο χρώμα μας. Πάμε να βάψουμε όμως και το υπόλοιπο και μετά θα κάνουμε και την κουρτινούλα όσο μπορέσει και σχηματιστεί στο τέλος όμως. Οπότε πάμε να βάψουμε τώρα. Τι χρώμα να βάψουμε, εφόσον είμαστε στο μαύρο, θα κάνουμε λίγο όμως πρώτα την πόρτα πίσω. Θα την κάνουμε κόκκινη. Άρα θα χρησιμοποιήσω ένα κόκκινο. Αυτό που βάψατε στη σκεπή από τι είναι? Πυλός. Φελιζόλ. Το πάνω είναι πυλός και αυτό είναι φελιζόλ. Ναι, το έδειξα πριν. Είναι ένα κομμάτι φελιζόλ, έτσι, το οποίο έκοψα, εφάρμοσα να πάρει κλίση στην κεραμίδα μου. Το φαναράκι πώς το έφτιαξες? Ναι, δώσε μου λίγο και έχω σύρμα για να δείξω τι εύκολο είναι. Το είδες? Το ηλεκτρολογικό. Στο σιρτάρακι εκεί στο δεύτερο. Ναι. Να το εκείνο, ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Όπως είχαμε φτιάξει στο live το μπουκάλι που κάναμε τα χερούλια, με το ίδιο υλικό, απλά σχημάτισα ένα στρόγγυλο τώρα και ένα κοπηδάκι θέλω όμως, Μάκη. Λοιπόν, αυτό είναι. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει, θα το φαίνεται. Δημιούργησα ένα κύκλο και
δίνω κλίση. Αυτό πάρα πολύ απλά. Το τοποθέτησα επάνω στο κεραμίδι μου και όπως βλέπετε επάνω έχω βάλει και πυλό. Άρα εφόσον το σταθεροποίησα, έτσι, έχω καλύψει επάνω με πυλό και το κομμάτι που κρέμεται γίνεται άνετα το φαναράκι. Μπορείτε ακόμη και με ένα χαρτινό, το χαρτί που έβαλα εγώ επάνω, το κόλλησα απλά με τη σιλικόνη και δημιουργήθηκε πάρα πολύ εύκολα αυτό το φαναράκι. Έτσι ένας εύκολος τρόπος, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε το ηλεκτρολογικό καλώδιο. Διαφορετικά με τι άλλο θα μπορούσατε να το κάνετε, ξέρω εγώ, πιο εύκριστο είναι, γιατί παίρνει κλίση, έτσι. Αυτό. Εύκολο λοιπόν. Τώρα. Ένα πινελάκι μικρό. Μάκη μου, δώσε λίγο τα πινέλα μου, σε παρακαλώ. Αυτά εδώ τα μικρούλα. Άμπρα. Τέλεια. Πάμε να βάψουμε τώρα κόκκινη την πόρτα μας. Το κόκκινο πάντα είναι, θέλει δύο χέρια για να φανεί η έντασή του. Άρα κάνουμε γρήγορα το πρώτο χέρι. Το πόμολο επίσης με το μπυλό έτσι έφτιαξα πολύ εύκολα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά ακόμη και το ηλεκτρολογικό σύρμα να βάλετε και να το καλύψετε με μπυλό θα γίνει επίσης, ή και να βαφτεί, επίσης θα γίνει ένα ωραίο πόμολο. Άνοιξε λίγο εκεί την πόρτα, έχει λίγο ζέστη. Λοιπόν, αρχίζει να διαμορφώνεται. Λοιπόν, ωραία. Τώρα θα βάψουμε, βλέπω εδώ ότι έχω αφήσει κενά, δεν πειράζει, παρόλα αυτά αν αφήνουμε και κάποια κενά, διότι θα το κάνω και δεύτερο χέρι και θα περάσουμε και μια ωραία παλαίωση με το λάδι μας, έτσι, και θα δείτε πόσο αμέσως θα μεταλλάξει, θα αλλάξει τελείως. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα και την πόρτα πίσω, να την κάνουμε ένα άλλο χρώμα, να μην είναι κόκκινη, να την κάνουμε ένα μπλε. Σπέξουμε λίγο την κεραμίδα, την κάνουμε λίγο πολύχρωμα. Σιγά σιγά θα γίνει, ακόμη θεωρώ ότι θέλει δουλειά, έτσι, θα βάλουμε ένα μπλε πετρόλ. Τώρα, αν είχα περισσότερο χρόνο και δεν αγχωνόμουν για εσάς, που είναι λίγο μονότονο να βλέπετε να βάφω, εντάξει, θα το επιμεληθώ ίσως λίγο μετά την παρουσίαση, ακόμη καλύτερα.
Λοιπόν, αυτό είναι το dark blue, έτσι, το σκούρο μπλε. Λοιπόν, το κάνω λίγο εδώ, όμως θέλει λίγο λεπτομέρεια με ένα μικρότερο πινέλο. Ωραία. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο χέρι, λίγο την κόκκινη πόρτα μας για να γίνει πιο εντυπωσιακό το χρώμα. Το πινέλο μου είχε μπλε. Και ξέρετε, έτσι μπλε και κόκκινο μας κάνει μοβ. Μαργαρίτα μου, αυτό που λες θα το κάνουμε με το λάδι από πάνω, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις τόσο κόπο. Θα το δεις τώρα αμέσως, μόλις βάψουμε και ολοκληρώσουμε την κεραμίδα. Αυτό που μου αναγράφεις θα το βγάλει το λάδι και θα φαίνεται σαν ξύλινη παλιά. Όχι όμως ότι δεν γίνεται και αυτό που λες, έτσι, ναι, εννοείται. Απλά θα έχει άλλο αποτέλεσμα. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι σας αρέσει, να βάλετε τα χρώματα που εσάς αρέσουν, έτσι επίσης. Βλέπετε ότι με το δεύτερο χέρι γίνεται αμέσως πιο εντυπωσιακή η πόρτα μου. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, να τη δω λίγο κι εγώ. Ωραία. Πάμε τώρα να βάψουμε και λίγο με άσπρο, παρόλο που είναι άσπρος ο πυλός μας, καλό είναι να βάλουμε και λίγο άσπρο χρώμα που θέλω εδώ να παραμείνει το φωτεινό. Θα πάρω ένα άλλο πινέλο και απλά θα βάψω επάνω, πολύ απλά, ίσα-ίσα να περάσει ένα φώτισμα η πέτρα μου. Το ίδιο θα κάνω και από την αντίθετη πλευρά, ίσα-ίσα λίγο να φωτίσουμε τον πυλό, παρόλο που είναι άσπρος, απλά γιατί θα βάλουμε λάδι, να έχει μια πιο μεγαλύτερη ένταση. Έτσι. Και τώρα, εφόσον έχει τραβήξει το μπλε της πόρτας μου, μπορώ πολύ απλά να κάνω ένα dry brush, πολύ απλά και φωτεινά, ίσα ίσα να φωτίσει λίγο η πόρτα μου, γιατί επίσης θα μπει λάδι και θα αλλάξει τα χρώματα.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω ότι λίγο μου λερώθηκε. Εντάξει, δεν πειράζει, λίγο λεπτομέρεια θα τη φτιάξω εγώ μετά. Τώρα, μπορούμε να βάψουμε και τα καγκελάκια μας, επίσης θα τα βάψουμε σίγουρα μαύρα. Έτσι, να αρχίσουν και αυτά να γίνονται όμορφα. Δεν έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμη, μη σας αγχώνει ο χρόνος. Τα βασικά είναι να γίνουν καλό βάψιμο. Με ένα λεπτό πινελάκι, αναγκαστικά. Και πίσω τα γλαστάκια που σας έδειξα, θα τα βάψουμε και εκείνα. Είναι λίγο, θέλει λίγο λεπτομέρεια εδώ. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να βάψουμε λίγο και τις γλαστρούλες μας και να περάσουμε στην παλαιώση. Λοιπόν, θα βάψω και το σύλλημα της λάμπας μου. Έτσι. Ωραία, θα δούμε τι θα την κάνουμε εκείνη από χρώμα, γιατί είπαμε και το έργο μας οδηγεί στα χρώματα που θα του δουλέψουμε. Η γλαστρούλα μας, εφόσον έχει και φύλλα και πράσινο, θα βάλουμε και λίγο πρασινάδα. Ας βάλουμε πρώτα πράσινο και από πάνω να κάνουμε λουλουδάκια.
Να βάλουμε ένα μορφάκι. Βλέπετε ότι τα χρώματα είναι μία τυχαία επιλογή. Τις γλαστρούλες μας τις βάλουμε λίγο χρώμα για να ξεχωρίζει. Λοιπόν, στεγνώνω. Τέλεια. Τώρα βλέπετε ότι κάναμε ένα γρήγορο βάψιμο στο περίπου πώς θέλουμε να είναι στημένο, και θα δείτε τώρα ότι θα γίνει τελείως διαφορετικό και πάρα πολύ εντυπωσιακό με το πέρασμα του λαδιού. Θα κάνουμε δηλαδή την παλαίωση επάνω σε όλα μας τα στοιχεία από τον πυλό με το λάδι. Θα χρησιμοποιήσουμε το λάδι Burnt Umber, το χρώμα βασικά του Burnt Umber. Είναι η καμένη ούμπρα, όπως όλοι τη γνωρίζουμε. Και με ένα πινέλο χοιρινό και λίγο νεφτία όσμο θα περάσουμε όλη μας την κεραμίδα. Έτσι, λοιπόν, το είδατε. Αχ, Φανούλα, με έκανες και γέλασα. Λοιπόν, και παίρνω και το μουζουρώνω όλο μα όλο. Λοιπόν, δεν φοβόμαστε, δεν θα πάθει τίποτα. Απλά πάω. Πάω. Πώς? Πάω, πηγαίνω. Και πατάω επάνω σε όλο μου το κεραμίδι. Θα δείτε ότι θα γίνει τελείως διαφορετικό. Την κουρτινούλα φυσικά θα την κάνουμε στο τέλος που σας υποσχέθηκα. Αν θα μας πετύχει, θα δούμε. Λοιπόν, απλά μπορώ και να λερώσω και τα κεραμίδια μου. Γεια σου, Έφη μου! Δεν ξέρω, το έχω αναρτήσει σαν... δεν έστειλα προσκλήσεις, γι' αυτό ίσως. Κορίτσια, η Έφη είναι που σας είπα με την καταπληκτική... το βίντεο με τις καταπληκτικές κουρτινούλες. Είναι μια αξιόλογη δασκάλα, την αγαπώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που είναι στην παρέα μας. Οπότε αναζητήστε την στο YouTube και θα δείτε πόσο εύκολα θα μάθετε να κάνετε φοβερές κουρτινούλες στα έργα σας. Κάθε Πέμπτη, είπαμε, έχουμε live από το καλλιτεχνείο, οπότε αν το έχετε στο νου σας, ξέρω πως αν δεν έρχεται ειδοποίηση όλοι τώρα ξεχνιόμαστε, λογικό, αλλά δυστυχώς δεν είχα χρόνο να στέλνω προσκλήσεις. Γι' αυτό και ίσως δεν σου ήρθε, Έφη μου. Λοιπόν, αντί για λάδι δεν μπορούμε να με πατίνα να το κάνουμε. Αντί με λάδι,
Οι πατίνες δεν αφήνουν αυτή την ένταση που θα αφήσει το λάδι. Φυσικά και μπορείτε να το δουλέψετε και με πατίνες. Εννοείται. Έχει να κάνει με το τι αρέσει εσάς. Έτσι. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την πατίνα, την παλαίωση με το λάδι. Και γι' αυτό χρησιμοποιώ και σας δείχνω αυτό. Διαφορετικά, επειδή είναι κεραμίδια, έτσι, μπορείτε να τα αφήσετε και φυσικά βαμμένα με το χρώμα τους, απλά και μόνο. Επίσης θα είναι πολύ ωραία, σαν να είναι ένας απλός τείχος. Κανένα πρόβλημα. Απλά τώρα εγώ το παλαιώνω για να του δώσω μεγαλύτερη ένταση. Θεωρώ ότι είμαστε καλά. Και πάμε τώρα με μόνο μάντιλα. Παίρνω μόνο μάντιλα, δημιουργώ ένα μπόγο και αρχίζω να σβήνω. Βλέπουμε ότι όσο σβήνω, τόσο έρχονται επάνω τα στοιχεία από τον πυλό μου, από το φελιζόλ μου, έτσι. Το λάδι, ναι μεν είναι λίγο βρώμικο σαν υλικό, όμως η παλαίωση που αφήνει, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Απλά, με πολύ υπομονή και πάντα καθαρό σημείο από μωρό μάντιλό μου, βλέπετε πως αρχίζει να έρχεται όλο το ύφος που έχω στήσει από τον πυλό μου, έτσι, μέχρι τώρα δεν διακρίνατε. Χαϊδεύω και σβήνω, χαϊδεύω και σβήνω. Δείτε πόσο εντυπωσιακό βγήκε. Λοιπόν, να πάρω καθαρά. Εννοείται ότι θα δοκιμάσετε κι εσείς. Εγώ λατρεύω την παλαίωση με το λάδι, που ανάλογα το χρώμα που θα βάλουμε κάτω, θα μας βγάλει την άλλη αντίθεση. Έτσι, να κάτσω και λίγο, γιατί είμαι πολύ ωραία ορθία. Λοιπόν, δείτε πώς εδώ βάλαμε άσπρο στο κόκκινο, πόσο δείχνει αυτό το ιδιαίτερο αγαπημένο συνδυασμός, το ivory, έτσι. Νομίζω βγάζουμε τέλεια παλαίωση. Λοιπόν, λίγο να γυρίσω να βλέπω και εγώ τι κάνω. Πάλι το πέταξε αυτό. Όπα. Ου! Μου ξεκόλλησε. Δεν τα κόλλησα, φαίνεται καλά. Έφη, αν σε είχα εδώ θα μας έκαμε στην κουρτινίτσα στο παράθυρο. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω εγώ, όχι αυτά που κάνεις εσύ τα ωραία, έτσι κάτι πολύ εύκολο. Ίσα ίσα να φανεί ότι έχουμε μέσα και μια κουρτίνα. Λοιπόν, να το γυρίσω λίγο και αυτό, γιατί άρχισα να το ταλαιπωρώ τώρα και να μου πέφτει. Και αν μου επιτρέπετε λίγο να το κατεβάσω, γιατί είναι δύσκολο να το καθαρίσω. Δεν είναι κάτι... Λοιπόν, βλέπω τώρα και τις ατέλειες που το ξάπλωσα, που εδώ κάτω δεν έχω βάλει.
Ωραία. Λοιπόν, είμαι εκτός πλάνου τώρα, πώς να το βάλω δεν ξέρω, για να μπορέσω να το δουλέψω και να βλέπετε. Η πόρτα πραγματικά έγινε μαγική, αυτό το κόκκινο, με το λάδι. Δείτε πόσο εντυπωσιακή έγινε η πόρτα. Ναι, είναι λάδι ζωγραφικής και λέγεται Burnt Amber, έτσι, είναι το χρώμα της καμένης ούμπρας. Είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα λαδιού. Διότι αφήνει ένα τέλειο κάπνισμα. Τώρα, εδώ δεν χωράει το πινέλο μου. Θα τα κάνω εγώ κοινά με τη λεπτομέρεια μετά, δεν πειράζει. Θέλω απλά να δείτε πόσο ωραία θίχνει ο πυλός. Απλά, όπως σας έδειξα, δημιουργήσαμε τα τουβλάκια. Έτσι. Λοιπόν. Πω πω, πραγματικά βγαίνει ωραίο. Τώρα το βλέπω κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, και όσο καθαρίζω με το μαρομάντιλο, τόσο αυτό φεύγει το λάδι και αφήνει δίνει την ένταση στα στοιχεία που βρίσκει από κάτω. Έτσι, στα προκειμένη περίπτωση είναι ο πυλός μας. Λοιπόν, τώρα εδώ θα καθαρίσω και άλλο λίγο το παράθυρο. Τέλεια. Εδώ θέλει και άλλο. Βλέπετε ότι σας οδηγεί το έργο που πρέπει να σβήσετε. Ναι, πραγματικά, Έφη μου, πολύ όμορφο, χαίρομαι που σας άρεσε. Εντάξει, στην αρχή μπορεί να μην φαινόταν ότι θα βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ ήξερα όμως το ύφος που θέλω να σας δώσω, γι' αυτό και έκανα αρκετή προσπάθεια με τα κομμάτια του πυλού. Δείτε λίγο την πέτρα, πόσο το άσπρο που βάλαμε πάνω στον πυλό. Έτσι, η πόρτα μας, το πόμολο, ούτε καν το έβαψα, βλέπετε ότι πήρε χρώμα. Όπως επίσης και τα κάγκελα μπορούσατε να τα αφήσετε και να βαφτούν με το λάδι, αλλά για να δώσουμε λίγο μια πιο ένταση, γι' αυτό τα έβαψα με το μαύρο. Έτσι. Λοιπόν, και στον πάτο, επίσης έκανα με τον πυλό, όπως σας είπα, το χαρτόκουτο, τόντισα με τον πυλό μου και έκανα πέτρες. Λοιπόν. Τώρα, όπως γνωρίζουμε όλοι, πάμε εδώ λίγο το κούνησα. Εντάξει, λίγα αυτά θα τα έχουμε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το λάδι μας είναι το μόνο υλικό που αργεί να στεγνώσει, δεν λειτουργεί όπως τα ακριλικά, τα οποία στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει να δώσουμε χρόνο στο κεραμίδι μας ώστε να στεγνώσει, να γίνει ένα με τα χρώματα που έχουμε βάλει. Παρόλα αυτά, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα μπορείτε να το περάσετε φυσικά και βερνίκι, έτσι, για να το θωρακίσετε ακόμη περισσότερο και να είναι μεγαλύτερης αντοχής. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα πάμε να κάνουμε λίγο dry brush με άσπρο χρώμα και να έρθουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, έτσι. Δεν θα σας κουράσω άλλο, πιστεύω να σας άρεσε. Πραγματικά δεν είναι κάτι δύσκολο, τολμήστε το. Λοιπόν, με ένα γουρνό πίνελο
έτσι, τα οποία πινελάκια δουλεύουμε πολύ στο να κάνουμε dry brush. Σκουπίζουμε, το dry brush σημαίνει στεγνό πινέλο, στεγνό χρώμα χωρίς υγρασία. Σκουπίζω πάρα πολύ καλά σε ένα χαρτί, έτσι, και απλά περνώ και αναδεικνύεται, δείτε λίγο πώς ήρθανε τώρα έξω τα σχέδια που έχει η σκεπή μου, έτσι, μια μικρή λεπτομέρεια πώς έχει αναδεικτεί, έτσι. Ελάχιστα φωτίσματα. Επάνω. Έτσι πιστεύω να διακρίνει. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, εσείς μπορείτε να κάνετε επίσης τον τοίχο σας να μοιάζει πιο πέτρινος, να βάλετε πάστες με φε πέτρας, βερνίκι νερού ή νεφτιού. Θα περάσουμε μετά από 10 μέρες. Θα περάσουμε βερνίκι νεφτιού, γιατί το λάδι που περάσαμε είναι υλικό νεφτιού. Βέβαια, και να, αν είναι να μείνει σε εσωτερικού χώρου, σε εσωτερικό χώρο το κεραμίδι μου και να μην περάσουμε βερνίκι, δεν θα πάθει τίποτα, διότι ακόμη και το λάδι σαν, μόνο του λειτουργεί σαν βερνίκι. Παρ' όλα αυτά, αν το έχετε όμως εκτεθειμένο έξω και πρόσωπο και σε ήλιο και σε εξωτερικό σημείο, έτσι, πρέπει να το περάσουμε και να το θωρακίσουμε με βερνικάκι νεφτιού σίγουρα. Λοιπόν, μπορώ να κάνω και λίγα φωτίσματα και στην πόρτα μου, να δώσω λίγες λάμψεις, λίγη λάμψη σε κάποια σημεία. Έτσι, δείτε πόσο όμορφο είναι το κεραμίδι μας. Λοιπόν, τώρα μία τελευταία πινελιά ακόμη στα τελειώματα. Θα δώσω λίγο ένταση με το χέρι μου, με το λάδι μου επίσης, γιατί σκούπισα όλο το και το έχω βγάλει, άρα δίνω λίγο ένταση. Δείτε πόσο όμορφο κάθεται και εδώ που ήταν σπασμένο το κεραμίδι μου ακόμη πιο όμορφο μένει και αφήνει. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο. Να κάνουμε τώρα, δεν έχω το κατάλληλο πινέλο. Να κάνουμε λίγο το ύφος, ότι υπάρχει μία κουρτινούλα εδώ. Έτσι. Λαδάκι νερού. Να βάλεις... Ναι, Χρύσα μου, μπορείς να περάσεις βερνικάκι νερού, ναι. Βερνικάκι νεφτιού, συγγνώμη. Γιατί είπαμε, αν βάζεις λάδι, καλό είναι να περάσουμε μετά βερνίκι νεφτιού. Έτσι. Λοιπόν, τώρα,
Τι θα φτιάχνα, είπα την κουρτινούλα. Η κουρτινούλα μου επίσης θέλει να είναι πολύ αχνά τα χρώματα, το ύφος που θα δώσω. Θα δουλέψω ένα άσπρο χρώμα. Τώρα το πινέλο μου είχε και ροζ και βγάζει λίγο ροζ, δεν πειράζει. Απλά θα κάνουμε ίσα ίσα να φαίνεται, να αχνοφαίνεται ότι είναι, μάλλον θα την κάνω από εκεί τη μεριά να πηγαίνει. Με πολύ λίγο χρώμα. Πάλι πήρα πολύ. Απλά δεν βλέπω, λίγο επιτρέψτε μου να το κάνω έτσι και θα σας δείξω ακριβώς. Επίσης θα μπορείτε να βάλετε μια ελαστική δανδέλα, έτσι, άλλη ιδέα τώρα. Αν έχω εδώ να σας δείξω καμία, ναι, που είναι έτοιμες δανδελίτσες, έτσι. Αυτό βέβαια θα μπορούσε, θα πρέπει να μπει πιο μπροστά για να έχει βάθος και να μοιάζει ότι είναι μέσα, ενώ αν το κολλήσω τώρα δεν έχει νόημα. Απλά το λέω για κάποιον που θα δυσκολευτεί να φτιάξει. Κάνουμε όσο πιο αχνά μπορούμε. Τη δαντελίτσα. Να μοιάζει ότι έχει κουρτινούλα. Τώρα, αν θέλετε εσείς να κάνετε του τύπου να είναι δανδελένια, να κάνει από την πίσω μεριά σαν μια μπατονέτα, να δημιουργήσουμε λίγο μια φάσα, να κάνουμε ότι ντε και καλά τελειώνει η δανδελίτσα μου, βλέπετε, άρχισε να σχηματίζεται. Βέβαια δεν το κάνω τόσο ωραίο όσο η κυρία Έφη, γιατί τώρα έχω πίεση χρόνου, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως μοιάζει ότι έχουμε βάλει μια ωραία. Λοιπόν, το λάδι, ναι, βέβαια. Το λάδι που χρησιμοποιήσαμε είναι το Burnt Umber, είναι το της εταιρείας Van Gogh. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές εταιρείες. Απλά το συγκεκριμένο χρώμα είναι το Burnt Umber, είναι η καμένη ούμπρα. Το χρώμα που δίνει είναι πάρα πολύ και καμένο, έτσι, καφεδένιο, και βλέπετε ότι πώς ήταν το κεραμίδι μας και πώς μεταλλάχθηκε. Πραγματικά νομίζω έγινε αρκετά εντυπωσιακό, ένα έτσι πέτρινο, ονειρεμένο σπιτάκι. Παραμυθένιο θα έλεγα. Τώρα, για τη διακόσμηση επίσης, μπορείτε να βάλετε, να φτιάξετε μετά εξωτερικά γλαστρούλες, παγκάκι με μικρά γλωσσοπίεστρα, μικρούτσικα όμως, που έχει έτσι για την καλλιτεχνία, όπως έκανε η Μάρο μας στον ανεμόμυλο, που έβγαλε παγκάκι, έβγαλε καφασάκια, τι άλλο, λουλουδάκια, έτσι. Ό,τι εσείς θέλετε μπορείτε να προσθέσετε, απλά δεν τα έκανα εγώ γιατί δεν θα μπορούσα να τα βάψω τώρα, έτσι. Μπορούμε όμως να προσθέσουμε παρόλα αυτά ό,τι εμείς θέλουμε. Λοιπόν, ένα τελευταίο χρήσωμα λίγο στην κεραμίδα μου, έτσι, και εδώ στις, να το πω, στα καγκελάκια μου, και τίποτε άλλο. Θα περιμένουμε να περάσει ένα δεκαήμερο, όπως σας είπα, για να περάσουμε το βερνίκι, ώστε να το θωρακίσουμε. Να δω λίγο που έχω τις πατίνες μου.
Οπ, λύθηκε και η ποδιά μου. Λοιπόν, μπορώ να χρησιμοποιήσω την πατίνα χαμελέων, η οποία είπαμε ηριδίζει και η συγκεκριμένη μου είναι η βιολετή, που είπαμε για όσους την έχουν ξαναδεί και την έχετε μάθει, βάζοντας την επάνω βγάζει αυτό το βιολετή και φέρνει και το χρώμα που έχει το κεραμίδι. Ηριδίζει με λίγα λόγια, δεν ξέρω αν τώρα φαίνεται. Εγώ το διακρίνω. Να, εδώ θα το καταλάβετε ίσως καλύτερα αν που μοβίζει. Όχι, πάλι δεν φαίνεται στην κάμερα, δεν πειράζει. Ίσως στη φωτογραφία που θα βγάλω να φανεί. Λοιπόν, θα κάνω και τη λάμπα μου και θα την βάλω και λίγο κίτρινο χρυσό για να μοιάσει το φως, έτσι. Λοιπόν, έχω ένα πακετάκι εδώ. Η αγαπημένη μου εδώ, Gold Past. Θα βάλουμε τη νούμερο 5. Έβαλα τη χαμελέον την πατίνα, έτσι, είναι η Wax Past πατίνα, η χαμελέον, της Pendart, οι οποίες αυτές οι πατίνες, είπαμε, ηριδίζουν, δεν είναι πολύ μεγάλης κάλυψης, απλά εκεί που μπαίνουν, ανάλογα το χρώμα που θα βρούνε, θα δώσουν ένα ηρίδισμα, έτσι, και μου αρέσει πολύ η συγκεκριμένη, γι' αυτό και τη βάζω, δεν ξέρω αν διακρίνει, ηριδίζει, να ίσως το κάγκελο μπορεί να φαίνεται. Έχει πάρει το χρώμα το μοβ. Ο ανεμόμυλος τελικό είναι ένα από ξυλάκι, σουβλάκι, έτσι. Τώρα, μέσα στην πόρτα θα προσπαθήσω να βάλω λίγο με το δάχτυλό μου πατινούλα, η οποία όντως ηριδίζει, και θα δείτε ότι η πόρτα μου αμέσως θα αλλάξει. Λοιπόν, εδώ τα καγκελάκια θα τα κάνουμε χρυσά και λίγο το πόμολο, μία μικρή λάμψη. Και μία τελευταία πινελιά στα λουλουδιά μου να μοιάσουν λίγο κόκκινα, που είπαμε πάνω από το πράσινο, βλέπετε. Οι γλαστρούλες μας. Πάντα η τελευταία πινελιά δίνει και μια άλλη αίσθηση στο έργο μας, έτσι, γι' αυτό δεν θα βιάζεστε, θα το μελετάτε και θα προσθέτετε, έτσι. Επίσης το έργο μας, είπαμε, το βλέπουμε και το θαυμάζουμε πάντοτε από μακριά, για να δούμε όλες τις ατέλειες. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, έτσι. Εγώ θα επιμεληθώ, ίσως λίγο βάλω και κάτι ακόμη, θα δω. Πραγματικά νομίζω ότι έγινε ένα πολύ όμορφο έργο,
Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν έτσι στην επανένταξή μας πάλι εδώ παρέα μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας δείξω τον ανεμόμυλο. Βέβαια είναι εκπληκτικό έργο ανεμόμυλος, απλά δεν ήθελα να κάνουμε το ίδιο. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολος ανεμόμυλος, πραγματικά αυτό έχει περισσότερη δουλειά. Και πάντα όπως γνωρίζετε θέλω να σας δείχνω τεχνικές. Έτσι, μέσα από αυτή τη τεχνική είδαμε πώς δουλεύει απλά πάρα πολύ εύκολα ο πυλός, πώς μπορούμε να κάνουμε mix media, δηλαδή τεχνική στο να προσθέτουμε, αυτή είναι η τεχνική όρος mix media, ότι προσθέτουμε πάνω στο έργο μας πάρα πολλά πράγματα. Φτιάξαμε ένα απλό μπαλκόνι, φτιάξαμε μια πολύ εύκολη, μια ωραία λάμπα, έτσι, η πέτρινη, η πόρτα μας, δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι από κοντά, έτσι, το μπαλκονάκι. Η κουρτινούλα, έτσι ενδέχεται λίγο να μοιάζει σαν κουρτίνα. Λοιπόν, βλέπετε ότι αν δεν έβαζα το λάδι θα έπρεπε να δώσω εδώ στα τούβλινά μου σημεία να του δώσω σκιάσεις μέσα ώστε να φανεί ότι είναι πέτρινο και τούβλινο. Εδώ με πάρα πολύ εύκολο τρόπο έγινε από μόνο του με τη βοήθεια του λαδιού, έτσι το χρώμα λαδιού. Τώρα, εάν νομίζετε ότι πρέπει να διορθώσουμε κάτι, πολύ ευχαρίστως να μου πείτε αν δεν σας αρέσει κάτι, να το διορθώσουμε. Έτσι, καταπληκτικό, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και να σας δείξω λίγο πάλι, όπως εφόσον θέλετε, τον υπέροχο ανεμόμυλο της Κυραμάρος μας, ο οποίος έχει περαστεί πρώτα, η βάση του είναι όλος με Vintage Legend. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το υλικό αυτό. Είναι το γκέσο, το αστάρι, το οποίο έχει μέσα τους κόκκους. Θα έτυχε να το δουλέψουμε, θα το γνωρίζετε πιστεύω. Το έχω δουλέψει πάρα πολύ, πλέον είναι διαθέσιμο, έχουν έρθει, ήτανε σε έλλειψη και έχουμε παραλάβει, έτσι. Είναι όλο πέτρινος, από το Vintage Legend, θα το δείτε αυτό το ύφος που αφήνει. Όλα τα στοιχεία είναι πάνω με πυλό, με πολλή υπομονή. Φτιαγμένο. Τα κεραμίδια είναι με τον τρόπο που σας έδειξα, απλά είναι μισά και το ένα είναι πάνω στο άλλο για να δημιουργήσουμε άλλου είδους σκεπή. Έτσι, βέβαια δεν περάσαμε λάδια και τίποτε εδώ. Και η καλή μου η Μάρο έφτιαξε πολύ ωραία παγκάκια, δείτε με τα γλωσσοπίεστρα. Έτσι, κάναμε ένα ωραίο λουλουδένιο, τα παραθυρόφυλλά της, εξαιρετικά. Οι υπέροχες σκουπίτσες, η πόρτα, έτσι, πραγματικά είναι ένα αξιόλογο έργο. Αυτό το κομμάτι είναι όλο από πυλό και είπαμε με τα ξυλάκια από τα σουβλάκια, απλά κολλάμε, βάφουμε και είναι έτοιμος. Έτσι, είναι πραγματικά πολύ όμορφο και διακοσμεί το μπαλκόνι μου. Το έφερα εδώ να σας το δείξω, έτσι. Λοιπόν, φαντασία να έχουμε, εύκολο να φωτογραφίσει τη δημιουργία σας, 2-3 λήψεις στις πορτούλες και το μπαλκονάκι, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, θα τα φωτογραφίσω πάρα πολύ καλά, όλα, θα σας τα ανεβάσω, έτσι να το καμαρώσετε. Νομίζω ότι δεν θέλει πολύ φόρτωμα άλλο, είναι ήδη κομπλέ, φορτωμένο αρκετά. Μια όμορφη δημιουργία. Να μην χρονοτριβώ άλλο από το χρόνο σας, να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πλέον οι μέρες έχουν μεγαλώσει, έχουμε άπλετο χρόνο να βγούμε στις αυλές τους κήπους μας να απολαύσουμε έναν ωραίο απογευματινό καφέ. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που αφιερώσατε αυτό το απογευματινό σας καφέ παρέα εδώ από το Καλλιτεχνείο. Να δώσουμε ένα ραντεβού για το επόμενο live μας που θα είναι πάλι την Πέμπτη στις 6 ώρα. Φυσικά και θα σας αναρωτήσω πάλι τι θα κάνουμε, θα σκεφτώ, να δω τι θα μου έρθει στην έμπνευση. Δείξε μας και το πίσω, να σας δείξω και το πίσω. Το ένα είναι επίσης με την πόρτα όπως σας το έδειξα και τα παραθυράκια με το πατζουράκι. Πολύ εύκολο να το φτιάξουμε, ανοίγουμε φυλαράκια, με ένα εργαλειάκι δίνουμε πτυχές και δημιουργούμε το παράθυρο. Τα στοιχεία αυτά επάνω είναι αληθινή ύβρις, έτσι είναι φυσικό
γκαζόν, ύβρις, πώς το λέμε. Ναι, από... τα έχω κόψει εγώ από δέντρο, έτσι. Οπότε, κομμάτι-κομμάτι δημιουργήθηκε. Έχει και ανθάκια επάνω, έτσι. Έκανε η Μάρο μας εδώ και ωραία σκαλάκια, μια ωραία βρυσούλα. Δείτε πόσο όμορφα, όλα με μεράκι. Έτσι επιμελήθηκε. Όλα είναι όμορφα. Όταν αγαπάς αυτό που φτιάχνεις, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει. Τολμήστε το, δοκιμάστε το και θα χαρώ πάρα πολύ στην ομάδα μας, στην ομάδα του καλλιτεχνείου που τόσο αγαπήσατε, να μετά το διαγωνισμό με τα καπέλα μας αρχίσουμε να βλέπουμε και τα κεραμίδια σας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Πολλά φιλιά. Καλό βράδυ. Γεια σας.